εάν το έχουν δεχτεί, εάν το συζητάνε, εάν έχουν κλωτσίσει σε πολλά σημεία. Έχετε κάποια εικόνα, ας πούμε, το τι... Γιατί σας το λέω, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι ξεκινάμε με μία πρόταση και αυτοί θα έρθουν εδώ πέρα και θα τα κάνουν έτσι. Δεν θέλω το ένα, δεν αναγνωρίζω το άλλο, πάρε κι άλλα, μείωσε από εδώ. Διαπραγμάτευση θα γίνει, είναι προφανές. Αυτό που δέχτηκαν είναι την αρχιτεκτονική δομή και την προοπτική της κοινωνικής ασφάλισης. Μένει να συμφωνήσουμε και αυτό θα γίνει μετά από πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση τους ειδικότερους όρους που σχετίζονται κυρίως με την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Άρα είναι όλα στον αέρα. Με τα προβλήματα. Μας λέτε. Γίνεται διαπραγμάτευση όπως πάντα. Αν λέτε σκληρή διαπραγμάτευση. Προφανώς θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν γίνεται τίποτα. Το κυριότερο. Από την άποψη της αποδοχής των θέσεών μας. Αλλιώς θα ήταν συμφωνημένο, δεν συζητούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Αρχιτεκτονική τη δεχτήκανε. Πού έχουν θέματα τώρα, έχουν κυρίως την αναπλήρωση, ας πούμε. Ξέρετε ότι οι δανειστές εκείνο που ζητούν πάντα είναι η ελαχιστοποίηση δαπανών στο ιστορικό της χώρας, προκειμένου τα χρήματα που θα εξασφαλίζονται από αυτήν την ελαχιστοποίηση να τα παίρνουν εκείνοι. Ναι. Αυτή είναι μια μόνιμη σύγκρουση. Εσείς, ας πούμε, μια πρόταση, η πρότασή σας βασίζεται για κάπου 600, 700, 500 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσες, εργοδοτικές εισφορές. Τι περίφημες εργοδοτικές εισφορές. Είναι για την ανάγκη κάλυψης των ελλημάτων που προκύπτουν στην επικουρική σύνταξη, προκειμένου να μην υπάρχουν μειώσεις. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια περίπου. Περίπου εκεί 500. Ωραία. Εάν αυτό δεν το δεχτούν, ας πούμε, οι Τροϊκανοί, υπάρχει θέμα για εσάς ότι πρέπει να βρείτε κάπου αλλού τα 500 εκατομμύρια. Θα έχουμε ένα πρόβλημα να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Το γεγονός ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δέχτηκαν αυτό το 1%. Σας βοηθάει στη διαπραγμάτευση, όπως είπατε. Από τη στιγμή που συμβαίνει. Αλλά εκείνοι το δέχονται, οι Τροϊκανοί δεν μπορούν να μην σας έχουν στείλει ένα mail να πει αυτό ξέχασε το Πετρόπουλο. Δεν έχουν εκφράσει άποψη σε αυτό το κομμάτι. Είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση θα γίνει. Έρχονται διάφορες πληροφορίες, όχι από τους ίδιους, δεν έχουμε μπει στη συζήτηση. Περιμένουμε. Νομίζω 18 του 18. Γενάρη θα έρθουν εδώ. Δεν μπορεί όμως, κύριε Υπουργέ, να μην έχετε μια εικόνα που κλωτσάνε και που δεν κλωτσάνε. Αν δεν έρθουν όλοι μαζί εδώ να συζητήσουμε, δεν υπάρχει. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θέση, δεν ξέρετε τι θα δεχτούν και τι θα δεχτούν. Δεν υπάρχει θέση. Θέση όχι, αλλά. Καλοί δημοσιογράφοι ανοιχνεύουν τις δυσκολίες και μιλούν για πλευρές που μπορεί να προκύψουν. Από τις δικές τους εκτιμήσεις. Εσείς έχετε κάποια ιδέα που μπορεί να κολλήσετε στις διαπραγματεύσεις? Πάντα σε όλα τα τι θέματα. Τι φοβάστε δηλαδή, πού? Πάντα σε όλα τα θέματα οι δανειστές ζητούν ελαχιστοποίηση των δαπανών που γίνονται για τις ανάγκες της χώρας, προκειμένου να τα παίρνουν εκείνοι. Σε όλα τα επίπεδα. Πάντως και στην υπάρχει... παιδεία και στην υγεία. Για και να παίρνουν τα δάνεια. Παντού είναι. Επομένως, εκεί περιμένεις λογικά να έχεις κάποιες αντιρρήσεις. Να πιέσουν όσο μπορεί. Ερώτηση από αυτούς που ξέρουν το μηχανισμό. Λέει, okay, λες δεν θα μειωθεί καμία από τις υφιστάμενες κύριες συντάξεις. Αυτός που παίρνει συντάξεις θα συνεχίσει να την παίρνει. Έτσι. Ανεξαρτήτως αν το τελικό πράγμα μπορεί να είναι μικρότερο και θα του το προσθέτεις από κάτω ως προσωπική διαφορά. Πάντως τα λεφτά θα βάζει τσέπη, θα είναι τα ίδια. Ακριβώς. Μπράβο. Λένε, αυτοί που ξέρουν τον μηχανισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδείτε όλες τις συντάξεις από την αρχή. Δεν γίνεται πρακτικά αυτό το πράγμα. Είναι 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια συντάξεις. Πώς θα τις ξανά αυτό υπάρχει, ο μηχανισμός δουλεύει αυτό το πράγμα. Τι απαντάτε τώρα σε αυτό εσείς? Θα έχουμε μια περίοδο ενός έτους να οργανώσουμε αυτή τη διαδικασία προς διορισμού των συντάξεων με βάση τους νέους κανόνες. Σε αυτό το ένα έτος είμαστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε. Και αν δεν είναι ένα έτος ακριβώς, πάντως ο μηχανισμός είναι δεδομένος της προστασίας, δεν θα επέλθει μείωση. Εκείνο που θα γίνει απλώς. Αν δεν τελειώσουμε μέσα στη χρονιά το 2016, θα είναι να μείνει κάποιος χρόνος για να ολοκληρώσουμε αυτή την επιμέτρηση των συντάξεων. Κύριε Υπουργέ, είναι αδύνατο να δώσουν σύνταξη και χρωστάνε κάνουν να καθαρίσουν τα αιτήματα για σύνταξη 2 και 3 χρόνια. Πώς θα γίνει σε ένα χρόνο ο επανυπολογισμός τόσων εκατομμυρίων συντάξεων? Μιλάμε για συντάξεις που ήδη χορηγούνται. Επομένως έχουν προσδιοριστεί και τα χρόνια και τα ποσά. Δεν είναι άγνωστα. Οπότε είναι μαθηματικοί υπολογισμοί, ας πούμε. Έτσι είναι. Δεν είναι δύσκολο να το δεις αυτό. Ωραία. Είναι μεγάλος αριθμός και λέμε σε ένα έτος θα το έχουμε τελειώσει. Επειδή είναι κρίσιμο αυτό το θέμα. Αλλά αυτό δεν εξαρτά το πότε θα το τελειώσουμε. Το θέμα της ύπαρξης της σύνταξης. Γιατί αυτό είναι δεδομένο. Σωστά. Έτσι και εάν λοιπόν εγώ έχω πάρει σύνταξη και μου επανυπολογίσει σε ένα χρόνο, έστω σε 1,5 χρόνο, μου επανυπολογίσει όλο τον εργασιακό βίο, όλα αυτά, και προκύψει ότι δεν πρέπει να παίρνω 1.000 ευρώ που παίρνω, πρέπει να παίρνω 800. Ναι.
Το 800 με το 1000 αυτό, το 200 θα είναι η προσωπική διαφορά, λέτε. Θα είναι η προσωπική διαφορά. Άρα μετά από τρία έτη. Εγώ θα συνεχίσω να τα παίρνω. Βεβαίως. Ναι. Μετά από τρία έτη. Και αν συνεχίσω να τα παίρνω, γιατί να μου το επανυπολογίσεις? Γιατί μετά τα τρία έτη, ναι, έχουμε προσδιορίσει στο νόμο ότι για τρία χρόνια αυτό παραμένει ακέραιο. Ναι. Υπολογίζουμε ότι μετά από τρία έτη θα προκύπτουν αυξήσεις και ενδιάμεσες αυξήσεις που μπορεί να χρειαστεί να επαυξηθεί αυτό το κομμάτι της σύνταξης που παίρνει ο καθένας, να συμψηφιστεί με το υπερβάλλον ποσό που προστατεύεται με την προσωπική διαφορά. Και άρα, επειδή το προηγούμενο ερώτημά σας παίρνει και τούτη την απάντηση που τώρα εξηγώ, έχουμε τρία χρόνια προθεσμία μπροστά μας για να επαναπολογίσουμε τις συντάξεις, γιατί μετά εννοείται από τα τρία έτη θα υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή του συντάξεων. Γιατί αυτό είναι, τουλάχιστον εγώ δεν το είχα ξεκαθαρίσει. Εσείς εννοείτε ότι θα επανυπολογίσετε όλες τις συντάξεις, μήπως και χρειαστεί να δώσετε αυξήσεις? Άμα ναι, αυτό, μετά από τρία χρόνια. Για κάποιες περιπτώσεις θα προκύψουν. Για άλλες περιπτώσεις θα προκύψουν μείωση. Για κάποιες περιπτώσεις θα προκύψουν. Προσέξτε. Σας είπα το παράδειγμα. Επανυπολογίζετε τη δική σας τη σύνταξη και βλέπετε ότι αντί για 1100 που παίρνει ο κ. Πετρόπουλος, πρέπει να παίρνει με βάση το όλο τον εργασιακό βίο 900. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? 200 ευρώ παρακάτω. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Θα συνεχίσει να παίρνει 1100. Μέχρι πότε? Μέχρι πάντα. Και μάλλον για να είμαι πιο σαφής, μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα πρέπει να αυξηθεί. Μείωση δεν θα επέλθει. Αν θα προκύψει λόγω της μεταβολής. Δηλαδή, μόνο και για καλό θα είναι ο επανυπολογισμός. Σου λέει αυτός που θα έχει, γιατί ο καινούριος θα αρχίσει να παίρνει αύξηση μέχρι να φτάσει μέχρι να σου καλύψει την προσωπική διαφορά. Όχι για τους παλιού, για τους ίδιους. Η οικονομία είναι. Με συγχωρείτε που πρέπει να το ξύσω λίγο παραπάνω, γιατί είναι ένα νέο σύστημα και δικαιολογημένα εκθέτεται τέτοιες απορίες. Είναι πολλών ανθρώπων. Το νέο σύστημα βάζει νέους κανόνες. Είναι το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης που είναι 384 ευρώ κατά τη δική μας πρόταση και είναι και το υπόλοιπο κομμάτι, το αναλογικό, που σχετίζεται με το πόσες εισφορές κατέβαλε κανείς στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου και αυτό θα αντιστοιχεί στη σύνταξη που θα λαμβάνει. Αυτό δημιουργεί μια νέα σύνταξη που ήδη για τους συνταξιούς που τη λαμβάνουν ενδεχομένως να χρειαστεί αυτή η σύνταξη να επαυξηθεί αργότερα, αν προκύψει διαφορά, επειδή θα παίρνει μια προσωπική διαφορά. Αυτός ο χρόνος, ο κρίσιμος, είναι τα τρία έτη από τώρα. Είναι από το 19 και μετά που θα αρχίσει η σύνταξη αυτή να μεταβάλλεται, αν προκύψουν αυξήσεις. Αν δεν προκύψουν αυξήσεις από το σύστημα, δεν θα μειωθεί και θα αρχίσει να παίρνει την αύξηση από τότε που θα πλησιάσει. Θα ισοβαθμίσει. Μα πώς το λέτε, αφού στο νόμο γράφει τη λέξη απομειώνεται? Καλά, εάν σκεφτούμε την πιθανότητα, την ευκταία πιθανότητα να ανέβει το ΑΕΠ. Απομειώνεται ενδεχομένως λόγω του νέου υπολογισμού. Δεν καταβάλλεται μειωμένη, γι' αυτό υπάρχει και προσωπική διαφορά. Δεν καταβάλλεται μειωμένη ποτέ. Υπολογίζεται εκ νέου πάνω στα νέα δεδομένα και θα αρχίσει να ξανααυξάνεται όταν θα κλείσει αυτή η ψαλίδα. Η προσωπική διαφορά απομειώνεται, λέει ο νόμος. Αναλόγως της αύξησης των εισφορών των συντάξεων που θα προκύπτουν. Να σας πω. Επ' αυτού μπορώ. Ναι. Επιτρέπετε, γιατί είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτή η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ που προτείνετε εσείς, θα είναι ανεξάρτητη από οτιδήποτε άλλο, θα την παίρνει ο καθένας ή ανάλογα με τα χρόνια που έχει ασφάλιση? Όλοι θα παίρνουν 384 ευρώ με την προϋπόθεση ότι αυτή η σύνταξη, βεβαίως πρέπει να πω αυτό το κομμάτι, σχετίζεται και με το ΑΕΠ. Σήμερα τα 384 μπορεί να αυξηθεί εφόσον αυξηθεί και το ΑΕΠ. Αυτή είναι η δική μας πρόταση και φυσικά και σε αυτό το επίπεδο. Το 384 λοιπόν, το παίρνουν όλοι, είναι η βάση? Το παίρνουν όλοι όσοι συμπληρώνουν προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη. Όλοι. Μισό λεπτό. Με 20 χρόνια εργασιακό βίο που παίρνει κανείς μια σύνταξη αναλογικά πιο μειωμένη, βέβαια στο κομμάτι το αναλογικό. Η εθνική σύνταξη θα είναι 384. Τα όρια είναι τα εξής: 62 και 40, 62 ετών ηλικία, 40 χρόνια ασφάλισης, 67 χρόνια ηλικία, 15 χρόνια ασφάλισης. Για να πάρεις. Αν υποθέσουμε, καταρχήν νωρίτερα από τα 62 δεν μπορείς να πάρεις. Εκ των πραγμάτων, εκτός και αν είσαι ανάπηρος. Βεβαίως, ναι, όλοι αυτοί οι κανόνες ισχύουν. Εκεί δεν υπάρχει μείωση. Σε καμία περίπτωση. Όχι, θα το πούμε αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί για κάποιον που δεν είναι 67 ακόμα, είναι 65, ναι, αλλά έχει συμπληρώσει 16 χρόνια.
Πόσα? 16 χρόνια. Χρόνια. Αυτό τι σύνταξη. Δεν έχει συμπληρώσει 40. Ωραία. Τι σύνταξη θα πάρει αυτό. Αυτό θα πάρει. Χρονών με 20 χρόνια. Αυτό επειδή θα είναι 63 ετών όταν θα παίρνει τη σύνταξη και όχι 67 με 16 χρόνια, θα υποστεί μία μείωση για τα χρόνια που υπολείπονται μέχρι τα 67 για 4-6. 6% το χρόνο. 4-6%. 25% επί τη εθνική σύνταξη. Επί τη σύνταξη που θα λαμβάνει συνολικά. Η σύνταξη είναι μία. Άρα και επί της εθνικής. Η σύνταξη είναι μία. Έχει το κομμάτι της εθνικής και το κομμάτι της αναλογικής. Μία είναι η σύνταξη. Ο νόμος που προέβλεπε μείωση της σύνταξης όταν παίρνει πρόωρα ίσχυε πάντα. Μα μην μας μπερδεύεις, Υπουργέ. Μην μας λες πότε μας λες το εθνικό και το αναλογικό και όταν ρωτάμε για το εθνικό λες μα είναι μία. Ναι. Μία. Άμα είναι μία, τότε σύνταξη. Γιατί λέτε ξεχωρίζετε και λέτε δεν θα μειωθεί η κύρια, αλλά μπορεί να μειωθεί η επικουρική. Άμα είναι μία η σύνταξη, μία είναι, έχετε δίκιο. Μία είναι η κύρια σύνταξη και μία η επικουρική. Εμείς είχαμε σκεφτεί να βάλουμε την επικουρική και να την προσθέσουμε στην κύρια. Υπήρχε αντίρρηση από πολλούς, οπότε δεν είναι μία, είναι δύο. Συγγνώμη, δεν είναι δύο, κύριε Υπουργέ. Αν κάποιος παίρνει 650 ευρώ, ας πούμε, σύνταξη και κύρια και επικουρική μαζί, άμα το κάνεις 600, λέω τώρα, αν γιατί το κάνεις. Γιατί τώρα τα μπερδεύετε πάντα. Μην παίζουμε με την αλχημία για τόσο σοβαρά. Συγγνώμη, είναι δύο συντάξεις. Ένα λεπτό. Αυτό που πάει στην τσέπη του ο συνταξιούχος δεν είναι η μία σύνταξη. Είναι ένα εισόδημα. Και η σύνταξη είναι και η κύρια σύνταξη είναι το εθνικό σύνταξη. Κομμάτι και κύρια, το αναλογικό κομμάτι. Η κύρια σύνταξη αποκτά μια νέα αρχιτεκτονική δομή. Μια νέα δομή. Ναι. Που έχει το κομμάτι της εθνικής που το παίρνουν όλοι από τις φορολογικές εισπράξεις και συνολικά τις εισπράξεις του κράτους. Όλοι. Mm-hmm. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και το αναλογικό κομμάτι που αντιστοιχεί στις εισφορές που ο ίδιος κατέβαλε. Κύριε είναι Υπουργέ, ένα δίκαιο το σύστημα. Ρωτάμε επί μόνος, γιατί παρακαλώ. Δημιουργήθηκε εντύπωση, θα μου πείτε τώρα από πού δημιουργήθηκε εντύπωση. Εμείς δεν είπαμε επειδή, κάτι τέτοιο ποτέ, εντάξει, το είπαμε. Δημιουργήθηκε εντύπωση ότι εμείς το εγγυημένο ποσό που θα παίρνει κάποιος όταν βγαίνει στη σύνταξη θα είναι τα 384 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, αν έχει πληρώσει 20 χρόνια εισφορές θα παίρνει και 150 ακόμα, λέμε τώρα ένα νούμερο τυχαίο, και θα φτάνει 500, θα φτάνει 800, θα φτάνει 1000. Εσείς μας λέτε τώρα ότι εάν δεν έχει 40 χρόνια εργασιακό βίο ή 15 αν φτάσει 67, ναι καλά το λέω, ναι. Όταν φτάσει 67 και η εθνική σύνταξη θα είναι μειωμένη αναλόγως. Θα το πω με μεγάλη σαφήνεια γιατί κάτι αυτό άλλο... Αυτό δεν είναι σαφές που λέω όχι, εγώ. Όχι, κοιτάξτε, πάντα στη χώρα μας, πάντα, όχι τώρα, και το 2009 και πιο πριν, δεν είναι μνημονιακή αυτή η ρύθμιση. Όποιος έπαιρνε πρόνοια σύνταξη είχε μια μείωση 6% για το κάθε έτος για τα 5 χρόνια. Σωστό. Αυτό συνέβαινε. Αυτό διατηρείται. Δεν αλλάξαμε κάτι ως προς αυτό. Ντάξει. Δεν αλλάξαμε κάτι. Ντάξει, αυτοί αλλά που δεν το λένε. Υπήρχε, δεν υπήρχε. Ας μας πούν αν είπαμε. Μα δεν υπήρχε. Ο Μητρόπουλος τα λέει τώρα, τι να κάνουμε. Δεν υπήρχε. Τι να το κάνω εγώ. Δεν ξέρει καλά κοινωνική ασφάλεια. Να σας πω, δεν υπήρχε λέτε. Η εθνική σύνταξη πριν όμως. Άμα λέει τέτοια πράγματα, ή δεν ξέρει ή σκοπίμως τα λέει. Κύριε Πετρόπουλε, δεν υπήρχε όμως η Εθνική Σύνταξη για να έχει κανείς μία βάση. Τώρα εσείς μας λέτε ότι και η Εθνική Σύνταξη θα είναι αναλογική. Αυτό μας λέτε. Προσέξτε. Τι γινόταν μέχρι πριν. Ούτε αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Καταλαβαίνω εγώ. Πριν δεν υπήρχε η Εθνική Σύνταξη. Δεν υπήρχε, προφανώς. Άρα εσείς που εισάγετε αυτό το θεσμό. Κατώτατε. Ως συμμετοχή. Κοιτάξτε, μιλάμε για. Εσείς που εισάγετε αυτό κατά το θεσμό. Σύνταγμα, να σας πω. Κατά το Σύνταγμα η πολιτεία συμμετέχει και αυτή. Στις ανάγκες της κοινωνικής ασφάλισης. Το προσδιορίζουμε τώρα με αυτό το δομικό τρόπο και αυτή τη μεταβολή ως εθνική σύνταξη της συμμετοχής της πολιτείας. Πάντα υπήρχε συμμετοχή της πολιτείας, τη διαμορφώνουμε με τον τρόπο αυτό. Πάντα η σύνταξη μειωνόταν κατά 6% για κάθε έτος προώρης λήψης της. Αυτό ισχύει και τώρα. Αυτό ισχύει πάντα, δεν αλλάξαμε κάτι γι' αυτό. Ναι. Συνεπώς καταλήγουμε, με σαφήνεια το είπατε, δεν λέμε όχι, ότι αν κάποιος 65 χρονών. Δεν εξαναγκάζεται κάποιος να βγει στη σύνταξη. Μπορεί να αναγκάζεται. Μπορεί να μην είναι άνεργος. Μπορεί να μην έχει να. Υπάρχουν άλλες πολιτικές και η επιδίωξη πάντως. Οι άνθρωποι να παραμένουν τώρα, στην εργασία όσο μπορούν. Πάντως, άρα λοιπόν και η Εθνική Σύνταξη θα έχει μια αναλογικότητα. Εξαρτάται από τα πόσα χρόνια σου λείπουν. Έχει μια πληρότητα να πάρει κανείς την ώρα του τη σύνταξη. Όταν προεξοφλεί τη σύνταξη, κύριε Οικονομέα, είναι λογικό αφού την παίρνει νωρίτερα. Να μην την πάρει στο ύψο που την παίρνει για ένα άλλο αργότερα. Δηλαδή θα παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα έτσι. Είναι ναι. Λογικό. Αν ναι. Κάποιο φεύγει στα 50, θα παίρνει 17 χρόνια νωρίτερα τη σύνταξη από αυτόν που θα την πάρει στα 67. Για 17 χρόνια θα παίρνει την ίδια σύνταξη που θα πάρει ο άλλο μετά από 17 χρόνια. Δεν είναι λογικό να έχει κάποια μείωση ω προ αυτό.
θα αναλώσει πολύ νωρίτερα το δικό του ασφαλιστικό μπορεί, κεφάλαιο. Εγώ είχα, δεν είναι δίκαιο. Εγώ αυτό. Το είχα καταλάβει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ το είχα καταλάβει ότι έτσι ήταν, το είχα καταλάβει ότι θα έχει την ανάλογη μείωση από, την από το αναλογικό κομμάτι. Κοιτάξτε, ότι το 384 ξεκινάμε με μία βάση. Κοιτάξτε, 384 θα σου δίνω λιγότερα αν φεύγεις νωρίτερα. Αν κάναμε κάτι τέτοιο, θα μας κάνετε δικαιολογημένη κριτική εσείς. Και θα μας λέγετε γιατί παροτρύνετε τον κόσμο να ρέπει προς την τεμπελιά, να φεύγει νωρίτερα για το να μην δουλεύει και να παίρνει 384 και να επιδοτείται το αραλίκι του. Μάλιστα. Αυτό θα μου λέγατε. Δεν είναι λογικό. Πιθανόν θα σας το λέγαμε, δεν σας κάνουμε κριτική. Το ξέρω, ρωτάτε για κοιτάξτε, να απαντώ. Κύριε Έχετε Υπουργέ, δίκιο. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα Έχετε σας δίκιο. Ρωτάμε. Έχετε δίκιο. Θα μας κάνετε αυτή την ερώτηση που θα απειγούσε μια κοινή λογική. Επειδή υπάρχουν πολλά. Οι αναπηρικές συντάξεις που είναι πάρα πολλές, θα γίνει και σε αυτές επαναυπολογισμός? Όχι βεβαίως. Δεν υπάρχει μισό λεπτό. Ερώτηση κάνω. Ναι. Τις νυν, αυτές που παίρνουν. Για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Καμία μείωση δεν θα υπάρξει σε καμία σύνταξη. Επομένως και στις επικουρικές δεν θα υπάρξει καμία μείωση. Τα όρια ηλικίας για τις αναπηρικές. Για όλα. Ναι. Τα όρια ηλικίας για τις αναπηρικές δεν αλλάζουν. Όπως ήταν, έτσι είναι. Τα όρια ηλικίες για τα βαρέα και αθυγινά δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Όπως ήταν, παραμένουν. Ναι. Επομένως δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή. Καμία απολύτως μεταβολή ή μείωση στις συντάξεις ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στα βαρέα και εκεί όμως θα γίνει ο επανυπολογισμός και θα μπει ως προσωπική διαφορά, όπως βγήκε στις υπόλοιπες. Στις ήδη καταβαλλόμενες δεν θα υπάρξει καμία μείωση. Μάλιστα. Ερώτηση. Ρωτάμε συνεχώς, παίρνοντας παραδείγματα και έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ για να μας τα ξεκαθαρίσετε. Εγώ και εσείς ξεκινάμε μαζί τον εργασιακό μας βίο σε μια δουλειά. Έχουμε τα ίδια ακριβώς χρόνια. Θεμελιώνουμε δικαίωμα και όλα αυτά και εσείς αποφασίσατε για διάφορους λόγους, είχατε το δικαίωμα να πάρετε σύνταξη τον Οκτώβριο, τώρα πριν από τρεις μήνες. Ναι. Εγώ επειδή είχα ακούσει κιόλας που μου λέγανε δούλεψε όσο μπορείς, γιατί και το πιστεύω κιόλας, πρέπει να δουλεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο, αποφάσισα να πάρω σύνταξη τώρα, τρεις μήνες μετά. Θα έχουμε την ίδια σύνταξη. Θα κάνεις τα χαρτιά σου τώρα. Θα κάνω τα χαρτιά μου τώρα. Ναι. Δικαίως εγώ. Υπολόγιζα μέχρι αυτή τη στιγμή ότι ό,τι παίρνει ο Πετρόπουλος, αφού είμαστε το ίδιο, έχουμε τα ίδια χρόνια, την ίδια ηλικία, τα ίδια ένσημα. Ό,τι παίρνει ο Πετρόπουλος θα πάρω κι εγώ. Εσείς την έχετε πάρει ήδη. Θα πάρω τα ίδια ή θα μου μειωθεί εμένα? Αυτή τη στιγμή έχουμε συντάξεις που δεν είναι ίδιες παρόλο που έχουν τα ίδια χρόνια οι ασφαλισμένοι και είναι στο ίδιο ταμείο. Διαφορετική σύνταξη παίρνουν αυτοί που είναι πριν το 83, μετά το 83. Εγώ σας είπα τα ίδια. Είμαστε στα ίδια. Ξεκινήσαμε το 76. Εσείς μου βάλετε για μία διαφορά, ενώ έχουμε έξι διαφορές. Έξι διαφορετικές συντάξεις έχουμε ήδη με το σύστημα που υπήρχε. Εσείς μου μιλάτε για μία μόνο διαφορά. Πράγματι θα μπορούσα. Τι να κάνω, ένα παράδειγμα πρέπει να πάρω. Συμφωνώ. Αφού λέω Πετρόπουλος και Οικονομές ξεκινήσανε μαζί. Δουλέψανε μαζί, γίνανε και φίλοι, έχουν την ίδια ηλικία και ο Πετρόπουλος πήρε σύνταξη τρεις μήνες νωρίτερα. Λέω λοιπόν ότι αντί για έξι διαφορετικές ταχύτητες συντάξεων, θα έχουμε αυτή τη διαφορά για την οποία μου λέτε. Η οποία θα είναι για τρία χρόνια μόλις, διότι μετά το τρίτο έτος η συμφωνία είναι να έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης από τον οποίο θα επηρεαστεί και σύνταξη ως προς το κομμάτι του εθνικό, που θα ισοφαρίσει τη διαφορά που μπορεί να προκύψει. Που μπορεί να προκύψει. Να σας γιατί ρωτήσω, δεν είναι βέβαιο ότι θα προκύψει. Κάτι, σας εκτιμώ ιδιαίτερα, σας παρακολουθώ χρόνια. Δεν σας παγιδεύω. Ρωτάω. Όχι. Καλά κάνετε, έτσι. Εγώ θα πάρω. Είναι βέβαιο ότι ρωτάτε για κάτι που ο κόσμος ρωτάει. Θα πάρω τη σύνταξη που πήρατε εσείς, κύριε Πετρόπουλε, τρεις μήνες πριν ή όχι? Μετά, και πόσο θα είναι κάτω, για να δούμε και μετά από πέντε χρόνια μπορεί να πάρετε και μεγαλύτερη από όσοι πήρατε. Όχι, όχι, τώρα λέω, σήμερα. Θα κρυθεί η σύνταξη με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή σε σχέση με την προσωπική εκείνα, διαφορά θα είναι η διαφορά των δύο συντάξεων. Εξαρτάται. Υπάρχουν και περιπτώσεις που με το νέο σύστημα αυτός που θα βγει με τους νέους κανόνες μπορεί να πάρει και μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτή που είναι στα 15 χρόνια. Που έχουν οι 2,080 αναπλήρωση. Εξηγώ λοιπόν. Ναι, για κάποιον μπορεί να πάρει και περισσότερα με τη νέα δομή του συστήματος. Για κάποιον μειωθεί. Που μπορεί να πάρει λιγότερα, μπορεί αυτό το λιγότερο που θα έπαιρνε αν έβγαινε μέσα στο Γενάρη, σε περίπτωση που βγει μετά από 3-4 χρόνια, να μην έχει καμία διαφορά ή να έχει και μια προσάφηση καλύτερη. Μάλιστα. Στο μέλλον. Δεν είναι λοιπόν. Υπουργέ μου, αυτό είναι για ένα μικρό κομμάτι που έχουν τη βάση. Που έχουν τα 15 χρόνια, τα 4,5 χιλιάδες. Είναι το μικρό κομμάτι. Όσο ανεβαίνουν απάνω, τα ποσοστά αναπλήρωσης επειδή υπάρχει, τα ποσοστά αναπλήρωσης επειδή είναι με σκαλοπάτια, όσο περισσότερα είναι, τόσο το ποσοστό αναπλήρωσης πέφτει ως μέσος όρος. Σωστό είναι αυτό? Όχι, δεν είναι σωστό. Θα σας πω. Ναι. Δεν είναι σωστό. Μετά τα 30 έτη έχει σχεδόν διπλασιασμό του ποσοστού αναπλήρωσης.
Θα το δείτε στους πίνακες που θα έχουμε. Ναι. Δικαιολογημένα, κύριε Καμπουράκη, δεν έχετε πλήρη εικόνα γιατί δεν το έχουμε δώσει ναι. στην πληρότητά του το νομοσχέδιο, το οποίο ξέρουμε στο νομοσχέδιο πια. Ναι. Και αυτό που άκουσε είναι άδικο να λένε ότι το ράβε ξύλωνε και δεν το ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Κάνουμε μέσα σε περίπου 2 μήνες μία δουλειά μισού αιώνα, 40 τόσων ετών. Να κάνεις όλο αυτό το πράγμα, είναι τιτάνιο έργο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι λεπτομέρειες που θα υπάρχουν στο νομοσχέδιο το οποίο θα εισάγουμε θέλουν μια επεξεργασία, γνώση μας, την οποία κάνουμε και σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και είμαστε σε διάλογο. Έχουμε κάνει μια τεχνική ομάδα ήδη με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα τα πούμε αμέσως με το διάλειμμα, το συνεχίσουμε. Στη διάθεση σας. Ευχαριστώ. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου. Το νέο σκηνικό στην Ελλάδα.